Θέλω λίγο να πω την τρίτη επιλογή. Εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι η ομίληση, η οποία είναι απολύτως ομοιογενής τοπικά, δηλαδή όλοι εδώ, κάπου είναι αυτό. Σε ένα τοπικό χώρο, σε ένα χώρο γειτονιά, όλοι είναι μέλη κοινωνικών κλιμάτων, αλλά δεν μπορεί να γίνονται πάσες ιδεών, αλλά εμείς ως ομοιογενείς είναι αδύνατον να επεξεργαστούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, πώς να σου πω, για το δικό μου χώρο, σε αυτό το γειτονιά μου, διότι δεν κοιτάζουν το δημιουργήσουν κανείς από τους άλλους που είναι μαζί μου σε αυτό το πρόβλημα. Άρα, δηλαδή αυτή η λειτουργία μιας πολιτικής ομάδας, η οποία εφαρμόζει κάτι, έχει ένα feedback, ας πούμε, από αυτό που εφαρμόζει και μια ίδια βίωση, ας πούμε, ίδιο βαθμό βίωση στα μέλη του κοινωνικού συμβάντος, ώστε συλλογικά να το επεξεργαστούν και να το ξανατροφοδοτήσουν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ καλή σαν ιδέα, αλλά σαν σύνθεση υποκειμένων. Θεωρείς ότι θα μπορούσε ποτέ αυτό να γίνει για να λειτουργήσει για την πάση. Δηλαδή, να πω στον οικονομή, ξέρω εγώ, ότι σήμερα ξεκινήσαμε την ιστορία για τα διόδια και λέω, εντάξει, τι θα μου πει ο οικονομής, αυτό δεν ήταν εκεί, δεν μπορεί να δει με τα μάτια τα δικά μου αυτό το συμβάν, ούτε μπορώ μετά μαζί του να το επεξεργαστώ και να βράσω. Να προσθέσω και μια άλλη, ένα άλλο προβληματικό. Ένας πολιτικός φορέας, κόμμα, κίνηση, όπως θέλουμε να το πούμε, έχει πολλές απαιτήσεις, όχι μόνο σε οργανωτικά, μπορεί να το ξεκινήσουν και παιδιά μου, μπορεί κάπως έτσι ξεκινάνε, αλλά θεωρητικές και πολιτικές, σε επίπεδο θεωρίας και πολιτικής πρότασης. Δηλαδή, ίσως ζητάμε πολλά, δηλαδή ακόμα και σήμερα, ένα κόμμα που μπορεί να ξεκινήσει, λέμε τώρα, σαν οικολογικό. Εμένα προσωπικά, δηλαδή, προσωπική μου άποψη, μου φαίνεται και λιγάκι περιοριστικό. Γιατί όλοι πια υποτίθεται ότι όλοι οι οικολόγοι το παίζουν, όλοι έχουν άποψη περί της οικολογίας και τέτοια. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από κάποιες συγκεκριμένες όψεις, σαν αριστερή βέβαια γενικώς, αλλά κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε την αίσθηση ότι λείπουν και τα θεωρούσαμε ζωτικά. Την άμεση δημοκρατία, τα μέλη κλπ. Να το απλώσουμε αυτό σε ένα κόμμα ή το απλώνουμε, ξανά και το απλώνουμε, ακόμα και αν έχουμε αυτό σαν επίκεντρο, την νομισθοδημοκρατία, ένα κόμμα θα πρέπει να έχει άποψη επί παντός. Όπως και όπως. Ναι, αυτό, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό σαν... Και προχωράμε, έτσι. Δεν είναι λίγο πολύ διευρυμένο αυτό. Εντάξει, είναι σωστές οι επισημάνεις αυτές τα ερωτήματα. Απλώς, δηλαδή, εγώ το ρίχνω αυτό σαν ιδέα. Δηλαδή, σαν μια ευρύτερη που αν πεις ένα τέτοιο προσανατολισμό, το ψάχνεις, το... Εντάξει, δεν λέω ότι ούτε ήταν και ποτέ πλειοψηφική, ας πούμε, αυτή που είναι στη βάση. Το καταλαβαίνω και ξέρουμε και τι είναι αυτή. Απλώς, τώρα εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια άτομα που φύγανε και αυτά, έχουν φτιάξει κάτι σώμα από μια ομάδα, τέλος πάντων, εντάξει, δεν κάνουμε και τίποτα στην ουσία. Προσπαθούμε όμως να προσεγγίσουμε ανθρώπους και τι κάνουμε εμείς. Οι συλλογικότητες που δεν είναι σώ και καλά στην αριστερά. Δηλαδή είναι ελευθεριακή, ξέρω εγώ, το αυτόνομο στέκι, το αυτό, το τέτοιο. Προσπαθούμε να δούμε δηλαδή εκεί τι γίνεται, μια κατάληψη. Βέβαια αυτό είναι περιορισμένο. Εντάξει, δεν έχουμε δυνάμεις για να το κάνουμε όσο θα θέλαμε να κάνουμε. Αλλά δημιουργεί μια συνθήκη, μια κατάσταση που μπορεί να γεννήσει κάτι άλλο στο μέλλον. Αυτό, δηλαδή, αν είχαμε την προοπτική, ας πούμε, ότι ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο μέτωπο, αυτό κατά κάποιο τρόπο σε περιορίζει. Δηλαδή, έχει και τα θετικά του, ότι μπορεί σε κάποια φάση να περάσει πράγματα να δημιουργικά, αλλά και τα αρνητικά, ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι υποχρεωμένος να διεκδικείς συνέχεια από κάποιες ηγεσίες κάποια πράγματα. Το οποίο αυτό, δηλαδή, σαν συλλογικότητα, δεν λέω ότι εντάξει, ατομικά ο καθένας βέβαια συμμετέχει σε άλλα. Λέμε τώρα για τη σαν συλλογικότητα. Δηλαδή, σε δεσμεύει στο δημοσίο, εντάξει, σε βάζει σε μια γωνία, ας πούμε, μίζερη, όπου ζητά συνέχεια από μια γραμματεία, ας πούμε, να έστε βγει, δηλαδή, τι άλλο. Είναι σε ένα πλαίσιο, ας πούμε,
Δηλαδή, άλλο είναι αυτό και άλλο να πεις ότι ναι, υπάρχει η Πάσα, πώς ήταν που μας τρομάζανε από την Πάσα μέχρι την Πανελλαδική. Υπάρχει η Πάσα, η οποία δεν την ξέρουμε, δηλαδή κινείται και εδώ, κάνει και αυτό, κάνει και τ' άλλο, έρχεται και σε εμάς, ας πούμε, και μας βάζει ζητήματα, έρχεται και στη, ξέρω εγώ, στην Πανελλαδική του ΣΥΡΙΖΑ και τα ρίχνει, αλλά δεν είναι, είναι αυτό. Έτσι, που θα μπορούσε να ανοίξει η Πάσα και την οποία ποτέ δεν ανέπτυξε. Καλύτερα. Λοιπόν,